Η πρώτη συνέντευξη που κάναμε για τον ότι κατεβαίνουμε το συνδυασμό μας έγινε στην Άπη. Επιλέξαμε το χωριό αυτό γιατί ήταν από τα πιο μικρά χωριά τα οποία έχει ο Δήμος μας. Για να σηματοδοτήσουμε ότι και τα πιο μικρά χωριά, είμαστε ένας Δήμος που έχει 35 χωριά και να σηματοδοτήσουμε ότι ακόμα και το πιο μικρό χωριό έχει τη δική του αξία. Σήμερα έρχομαι στο χωριό μου, από που κατάγομαι, και θα ήθελα πριν από όλα, πριν πω το θέμα για το οποίο δίνουμε τη συνέντευξη σήμερα, θα ήθελα να απευθυνθώ με δύο λόγια στους χωριανούς μου. Διότι, για να εξηγήσω για ποιο λόγο κατεβαίνω και τι είναι εκείνο το οποίο με παρακίνησε. Όπως ξέρετε, εδώ τέλειωσα το γυμνάσιο και έφυγα Αθήνα όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο για να σπουδάσω το 72. Δεν έμεινα από τότε στο χωριό, αλλά είχα στενή επαφή με όλους τους δημάρχους και κοινοτάρχες που διοικήσανε το χωριό. Με τον Χριστόφα τον Αναγνωστή, με τον Αποστόλη τον Κομνινάκα, με τον Γιώργο τον Κυριαζή, με τον Αλέκο τον Ευαγγελινό και τον Χατζηγιάννη τον Χριστόφα. Σε αυτούς όλους ήμουνα τεχνικός σύμβουλος. Δηλαδή, τεχνικά θέματα που είχε το χωριό, π.χ. για το θέμα του νερού, είχα στενή συνεργασία και βοηθούσα να λυθούν τα θέματα αυτά. Άρα με αυτόν τον τρόπο κρατούσα επαφή ζωντανή με το χωριό. Βέβαια, μένα και η δική μου τότε, και ερχόμουν τακτικά το Πάσχα και τα καλοκαίρια. Τα τελευταία χρόνια που ήμουν Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, είχα την ευκαιρία να έχω τακτική επαφή με το νησί και ζούσα από κοντά τα προβλήματα. Ήρθαν, με ανακαλύψαν ότι ήμουνα στη βιομηχανία και είχα επαφή και μάλιστα συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τους ελαιοτριβείς. Διότι ένας μεγάλος κλάδος στο νησί μας, που είναι ο κλάδος της ελιάς, είχε σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δηλαδή είχαμε επιχειρήσεις γύρω στα 60 ελαιοτριβεία, τα οποία σχεδόν όλα λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες ή ήταν ημιπαράνομα. Καταφέραμε και βρήκαμε λύση στο θέμα αυτό και αυτή τη στιγμή ήδη ξεκινάνε και αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις στην ελιά και μάλιστα θα έλεγα ότι βοηθάει αυτό το πράγμα να πάρουν και κανονικές άδειες λειτουργίας. Άρα έχουμε πια νόμιμες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και σε προγράμματα, να πάρουν λεφτά για να αναπτυχθούν κλπ. Αυτό που είδα από την επαφή που είχα είναι ότι πρώτα κάναμε νομοθεσία και δεν εφαρμοζόταν εδώ πέρα. Ερχόταν συνέχεια και μου λέγανε ότι αυτό οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, οι τοπικές δεν εφαρμόζαν την νομοθεσία. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο θέμα σοβαρό το οποίο δεν λυνόταν. Το δεύτερο που είδα ήταν ότι το νησί είχε πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές σημαντικές και δεν αναπτυσσόταν. Είμαστε το νησί μας 30% κάτω από το μέσο όρο της Ελλάδας. Και αυτό είναι πολλά χρόνια που γίνεται. Αυτό λοιπόν, βλέποντας τις δυνατότητες και απ' την άλλη βλέποντας ότι πόσο πίσω είμαστε σαν τόπος, ήταν το κίνητρο να ξυπνήσει μέσα μου ξανά η διάθεση να έρθω εδώ και να βάλω πλάτη. Να προσπαθήσουμε αυτά τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε. Γιατί και είμαστε ικανοί, το έχουμε δείξει στο παρελθόν, η Μυτιλινή, αλλά και να ξεπεράσουμε τη μακροχρόνια επανάπτυξη που έχουμε. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές ο λόγος τον οποίο αποφάσισα να εμπλακώ με τα κοινά και να κατέβω δήμαρχος στο κομμάτι εκείνο του νησιού, το οποίο είναι το χωριό μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάω στη Μυτιλίνη, με ενδιαφέρει να έρθω στο νέο Δήμο Δυτικής Λέσβου που έγινε, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη συμμετοχή μου στο νέο Δήμο και τη διεκδίκηση της δημαρχιακής θέσης, να βοηθήσω και το χωριό μου με τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει.
Η παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, εμείς σαν συνδυασμός, αν δείτε τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουμε πει, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος δεν είναι κομματικός. Όλοι προέρχονται από κάπου, αλλά ένας συνδυασμός ανθρώπων που έχουν την προέλευσή τους, την κομματική, την κοινωνική κτλ. Αλλά δεν εξαρτώμαστε από τα κόμματά μας. Είμαστε ανεξάρτητοι και αυτό που μας συνδέει όλους και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, είναι η αγάπη για τον τόπο μας και η γνώση, η αυτοδιοικητική, ώστε μέσα από την αυτοδιοίκηση να προσφέρουμε. Αυτό ήταν το κίνητρο και σε αυτή τη λογική φτιάχνεται ο συνδυασμός. Είμαστε στο τέλος, σε λίγες μέρες θα έχουμε την ανακοίνωση για τους υπόλοιπους υποψήφιους που δεν έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα. Η λογική που στείλουμε το συνδυασμό είναι να είναι άνθρωποι να είναι ικανοί, άνθρωποι, να είναι έντιμοι, να είναι ικανοί, να έχουν δεξιότητες, ούτως ώστε όταν πάμε στο Δήμο, το δεύτερο στάδιο μετά τις εκλογές που θα πάει αυτή η ομάδα στο Δήμο, να μπορεί να βοηθήσει από τις θέσεις που έχει ο Δήμος. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις διαδημοτικές επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΔΑΠΑΛΗ, ΔΕΙΑΛ, το γυροκομείο που είναι ο Στέφανος πρόεδρος κτλ. Θέλουμε λοιπόν, αυτό αναζητήσαμε και αυτό έχουμε βρει, ανθρώπους ικανούς και έντιμους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, γιατί το στοίχημα είναι διπλό. Να γίνει ένας καινούριος Δήμος, δεν υπάρχει ο Δήμος αυτός, άρα θα τον στήσουμε από την αρχή. Η εμπειρία λέει ότι ένα καινούριο σπίτι, άμα το κάνεις και το χτίσεις καλά, είναι προτιμότερο από το να πάρεις ένα παλιό και να κάνεις με ρεμέτια. Σε αυτή τη λογική πάμε. Και απ' την άλλη βέβαια να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα, που θα βοηθήσουν τον τόπο μας να πάρει μπροστά. Παρουσιάζουμε το πρόγραμμα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν, αλλά οι προσπάθειες που κάνουμε είναι να εστιάσουμε σε τομείς που ενδιαφέρουν πολλοί και πολλούς. Ένας τομέας είναι ο τουρισμός. Το χωριό μας δεν είναι τουριστικό εδώ πέρα. Δεν είναι τυχαίο που ήρθαμε εδώ πέρα για το θέμα του τουρισμού. Το χωριό μας δεν είναι τουριστικό. Και γενικά η Λέσβος έχει λίγο τουρισμό σε σχέση με τα άλλα τα νησιά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα τουριστικό νησί κυκλαδίτικο, όπως η Νάξος ας πούμε, με 20.000 μόνιμους κατοίκους, έχει 500.000 τουρίστες. Εμείς είμαστε 85.000 πληθυσμός όλο το νησί και έχουμε 65.000 τις καλές χρονιές. Άρα λοιπόν, σε σχέση με τα άλλα νησιά, είμαστε πίσω. Αν δείτε τις ομορφιές που έχουμε εμείς και το συγκρίνετε με αυτά, έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τουρισμό. Επομένως, ένα μεγάλο στοίχημα είναι να φέρουμε τουρισμό πάνω στο νησί. Δεν είναι κάτι απλό το οποίο μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν το νησί. Αν πούμε να φέρουμε τον κλασικό τουρισμό, δεν έχουμε μεγάλες μονάδες, πεντάστερα ξενοδοχεία, τα οποία θα είναι ελκτικά, τα οποία θα έλξουν κόσμο έξω και θα έρθουν μαζί και τα αεροπλάνα, τα τσάρτερ, τα οποία θα τους φέρουν. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και είναι για μια μεγάλη κατηγορία πληθυσμού. Εμείς θα κάνουμε μια κουβέντα διαφορετική σήμερα. Η πρότασή μας είναι διαφορετική. Είναι πια ένα άλλο κομμάτι τουρισμού, ο οποίος η τάση αυτή για τέτοιο τουρισμό δυναμώνει όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Είναι οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται και πάνε σε χωριά να μείνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να ζήσουν από κοντά τον τρόπο που ζουν οι ντόπιοι. Διότι είναι άνθρωποι που έρχονται ήδη στα χωριά, έρχονται ήδη μέσα από τους 65.000, είναι μια κατηγορία ανθρώπων που έρχονται, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα το νησί να τους υποδεχθεί. Τι έχουμε από την άλλη τη μεριά? Α, πάρουμε το χωριό μας εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά άδεια σπίτια. Γεμάτο άδεια σπίτια. Εγώ θυμάμαι όταν γεννήθηκα είμαστε 5.500-6.000 κόσμος, τώρα είμαστε 2.500. Άρα τα μισά τα σπίτια περίπου είναι άδεια. Και είναι καλά σπίτια, πέτρινα και τα λοιπά, τα οποία εγκαταλείπονται και τα οποία σιγά σιγά καταραίουν. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο προτείνουμε σαν σχέδιο,
και είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει και με τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, είναι να έρθει κόσμος στα σπίτια μέσα να μείνει, να έρθει να μείνει στα χωριά. Για να γίνει αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε τα σπίτια τα οποία θα μπορούν να υποδεχθούν. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα σχέδιο, όταν με το καλό γίνει ο νέος Δήμος και στηθεί, θα γίνει ένα σχέδιο, αυτό το σχέδιο που σας λέω θα κατατεθεί από το Δήμο στην περιφέρεια και θα χρηματοδοτηθεί το εξής πράγμα. Θα υποβάλει κάποιος μια πρόταση για το σπίτι που έχει, το οποίο το διαθέτει για τουριστική εκμετάλλευση, και το σπίτι θα ανακαινιστεί. Θα είναι ένα κομμάτι επιδότηση και ένα κομμάτι λεφτά που θα βάλει ο ίδιος. Αργότερα λοιπόν, όταν αυτό γίνει, θα υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική από το Δήμο, η οποία θα επικοινωνήσει με τα κέντρα εκείνα της Ευρώπης, ούτως ώστε να μάθουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται ότι εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα που είναι διαθέσιμο. Και με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν εδώ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια επίδραση στην οικονομία του νησιού σε τρία πράγματα. Ένα είναι ότι για να φτιαχτούν τα σπίτια θα δουλέψει η οικοδομή. Όλοι ξέρουμε ότι η οικοδομή είναι σε μια μακρά παρακμή στο νησί. Άρα θα δουλέψουν όλα τα οικοδομικά επαγγέλματα. Η μπετά, ξυλουργοί, σοβατζίδες, έπιπλα, σιδεράδες, ήδη γηγενείς και τα λοιπά. Όλο αυτό το κύκλωμα θα δουλέψει για να γίνουν τα σπίτια αυτά. Αυτό εν μέρη θα είναι επιδοτούμενο το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό γίνει και έρθει ο τουρίστας εδώ πέρα, ο ξένος μάλλον εδώ πέρα, θα πληρώνει ένα ενίκιο. Άρα θα υπάρχει ένα εισόδημα ενικίου. Σκεφτείτε, να σας πω απλά, ότι αν στο χωριό μας εδώ πάρουμε 50 σπίτια και τα εξυγχρονίσουμε σε αυτή τη λογική και έχουμε μια τουριστική περίοδο 100 ημερών, λέω κάτι το οποίο είναι μέτριο ή λογικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 50 σπίτια με 50 ευρώ την ημέρα και 100 μέρες θα δίνουν εισόδημα 250.000. Άρα δηλαδή αμέσως στο χωριό, πέρα από την αρχική μόχλευση που θα γίνει, που θα δουλέψουν επαγγέλματα, θα μπουν 250.000 εισόδημα μέσα στο χωριό. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα για να ζήσουν κοντά με τον τόπιο, να καταναλώσουν τα ντόπια προϊόντα κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια κατανάλωση προϊόντων ντόπιων, τα οποία μπορεί να είναι άλλα τόσα λεφτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε ένα χωριό με 50 σπίτια μόνο, μπορεί να μπει εισόδημα μέσα εδώ 500.000. Εάν αυτό γίνει σε 6-7 χωριά, αμέσως στο Δήμο μας συνολικά, και όχι μόνο στο χωριό μας, στο Δήμο μας συνολικά θα είναι περίπου 3-3,5 εκατομμύρια εισόδημα καινούριο, το οποίο θα μπαίνει μέσα. Εμείς επιλέξαμε αυτή την πρόταση να κάνουμε, γιατί, διότι είναι κάτι το οποίο αξιοποιεί ένα πόρο που έχουμε, που είναι τα σπίτια μας, τα οποία είναι άδεια, αναξιοποίητα, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε με τον τρόπο που είναι, πληρώνουμε το έμφυα και όλα τα σχετικά. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο θα κινηθεί η οικονομία και θα μπορέσει να έρθει εισόδημα. Απ' την άλλη, για όσους είναι παραγωγοί, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όταν ο ξένος έρχεται εδώ και φάει κάποιο προϊόν, ένα τρόφιμο που του αρέσει και είναι καλό, θα το αναζητήσει και στη χώρα του. Άρα λοιπόν, κρατώντας μια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές στα προϊόντα μας εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη σχέση που θα αναπτύξουμε μαζί τους. Άρα μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές. Αυτό είναι ένα απλό σχέδιο. Δεν είναι το θέμα του τουρισμού συνολικά. Εκεί θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα με άλλους, με το φορέα του τουρισμού, του Μολύβου, της Ερεσού και τα λοιπά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει άμεσα να κινηθεί η οικονομία. Έχουμε ανάγκη, αντί να καθόμαστε και να κλαίμε και να λέμε δεν γίνεται κάτι και τα λοιπά, εδώ λέω τα λεφτά υπάρχουν, τα έχει περιφέρεια, σχέδιο τουρισμού δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, εμείς ερχόμαστε και κάνουμε αυτή την πρόταση,
Έχουμε το απόθεμα των σπιτιών και με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε την περιουσία που έχουμε. Συμπληρωματικά σε αυτά που σας είπα, έχω δίπλα μου τον Στέφανο Στράιχ. Είναι Γερμανός, ο οποίος όμως μένει στη Στύψη 15 χρόνια και είναι πιο Έλληνας από τους Έλληνες. Είναι ποδηλάτης, από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο όπως είναι ο Κούρος στους υπερμαραθώνιους, είναι στην ποδηλασία. Μεγάλες αποστάσεις, τεράστιες. Όνομά μου είναι Στέφεν Στράιχ. Αυτά είναι τώρα. Είμαι γνωστός ο Στέφανος, που είναι ο τρελός με το ποδήλατο. Αυτό είναι τώρα μια εικόνα. Τελικά την πρώτη φορά ήρθα εδώ στην νησί πριν 20 χρόνια. Σαν τουρίστας που λέμε ή σαν ξένος με τη γυναίκα μου και με τον γιο μου που ήταν 1 χρονών. Και περάσαμε όλη την νησί με ένα καροτσάκι και με το Ζακ Βοιάζ και ταξιδέψαμε. Με το λεωφορείο και πήγαμε παντού, Πλωμάρι, Μυτιλίνη, Μόλιβο, Πέτρα. Και μου έκανε εντύπωση πώς είναι η ζωή εδώ, πολύ αντίθετο με αυτό που έχουμε μάθει εκεί στην Γερμανία. Τι είναι η Ελλάδα, δηλαδή έχουμε πάει και σε άλλα νησιά, Μύκονος, Νάξος και δεν είχε καμία σχέση. Και μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Ταξιδέψαμε ξανά αλλού και γυρίσαμε μετά από 2 χρόνια ξανά. Και ήμασταν τότε σε μια φάση που είπαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας εντελώς και θα κάνουμε κάτι άλλο. Και διαλέξαμε τελικά τη Μυτιλίνη και εδώ την περιοχή του Πέτρα Μόλιβο να πάρουμε ένα σπίτι να ζήσουμε. Και από τότε περάσανε μέχρι τώρα 15 χρόνια. Τα μωρά έχουν μεγαλώσει. Ο μεγάλος σπουδάζει τώρα στην Σαλονίκη και ο μικρός, άμα τον λέμε μικρός, με 1,80, τελειώνει φέτος το Λύκειο. Αυτή είναι λίγο την ιστορία. Από τότε έχω δουλέψει παντού. Ο οικοδομή, στα πρόβατα, ηλιές, ξυλοργός, χρόνια και μερικά χρόνια σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Και με αυτά τα χρόνια που περάσανε, έχω καταλάβει ένα πράγμα. Εμείς, όσο προσπάθεια να κάνουμε να βελτιώνουμε το τουρισμό, να έχουμε περισσότερο κόσμο, να έχουμε τα ξενοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια γεμάτη και να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε, κυνηγάμε ένα στόχο που δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Γιατί κυνηγάμε ένα στόχο που έχουν άλλα νησιά που έχουν δουλέψει αυτό το πράγμα διαφορετικό. Και έχω καταλάβει ο κόσμος που τον είχα δίπλα μου και τον μίλαγα, δεν τον ενδιαφέρει το μεγάλο ξενοδοχείο 5 άστρα και το all inclusive και όλα αυτά που μας προτείνουν τώρα για την απόλυτη λύση. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει, θέλει να κάνει τη βόλτα του, θέλει να βλέπει κάτι διαφορετικό, κανένα αρχείο, κανένα χωριό, μπαίνει μέσα σε εκκλησίες, κάθεται, ξεκουράζει και θέλει να ξεφύγει το μυαλό του εντελώς από την καθημερινή δουλειά και αυτά. Αυτό όμως μπορούμε εμείς να το προτείνουμε, γιατί αυτό το έχουμε και έχουμε ένα πράγμα που μπορώ να λέγω πάντα έτσι, δεν θέλουμε τις τουρίστες. Εμείς θέλουμε φίλους, γιατί έχουμε φιλοξενία. Και άμα κάνουμε αυτούς τους ξένους που έρχονται φίλους με αυτόν τον τρόπο που έχουμε εδώ, που ζούμε, να τις έχουμε δίπλα μας, τις καταλαβαίνουμε, τις ακούμε και τις διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε, διαβάζουμε τι θέλει αυτός, τι τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να πάει με τα πόδια, να μαζεύει με έναν γέρο ή με μια γιαγιά τα βότανα εκεί απάνω στο βουνό ή τα χόρτα ή αυτά. Τον πάρουμε και τον δίνουμε αυτή την ευκαιρία και τρελαίνεται αυτός. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα αυτός για, ξέρω εγώ, κάτι έξτρα ή. Αυτός θέλει το απλό και τον δίνω το απλό του φαΐ. Και το απλό που κάνουμε εμείς εδώ, ένα τυρί, ένα παξιμάδι, λίγο λάδι από τα κτήμα μας και είναι εντάξει, με ένα ούζο, με ένα μεζέ απλό. Και εκεί είναι το στόχο μας. Δηλαδή θέλουμε να συνδυάζουμε αυτό σαν στόχος, να ξεχωρίζουμε από αυτό που λέει ο άλλος, αυτό είναι τουρισμός, αυτό είναι Ελλάδα, γιατί λέμε, αυτό δεν είναι Ελλάδα, αυτό
που κάνουμε εμείς είναι η Λέσβος. Εκεί είναι το θέμα. Και όταν έρχεται αυτός στο σπίτι, δεν κρύβεται αυτός και μετανιώνει που έχει δώσει τόσα λεφτά για να ταξιδεύει και να πάει εδώ. Αυτός γυρίζει και του λέει τι έχει καταλάβει και τι έχει μάθει εδώ. Και ψάχνει μετά και στην αγορά, εκεί, τα προϊόντα μας. Το λάδι που εμείς που δουλεύω τώρα έχουμε δικό μας λάδια. Εμείς έχουμε 1000 ρίζες και τη μαζεύουμε τη γυναίκα μου και με κάποιους ανθρώπους και τη φέρνουμε στην Γερμανία. Και εκεί στα σεμινάρια αγοράζουν οι άνθρωποι αυτό το λάδι και το θέλουν. Και τι ξεχωρίζει αυτό το λάδι? Είναι το χρώμα, είναι χρυσό, είναι το χρυσό της νησής, είναι το Λέσβο. Και με τρελαίνεται αν πάω με το πλοίο από Αθήνα και έρχομαι εδώ και μέσα στο πλοίο έχω αυτό το πράσινο πράγμα που θεωρείται πολύ ωραίο. Και δεν καταφέρει κανείς να το αλλάζει αυτό, που είναι πολύ απλό, γιατί το πλοίο πάει με τη λίμνη και εκεί έχει ένα χρυσό λάδι. Τέλειωσε αυτό. Άλλο θέμα. Αυτό είναι το τουρισμό που ονειρεύω. Είναι απλό, ο κόσμος ψάχνει αυτό και δεν είναι κόσμος που δεν έχει λεφτά. Είναι μορφωμένοι, είναι κόσμος που έχει λεφτά, που γούστο και θέλει κάποια πράγματα διαφορετικά. Εγώ ανεκατεύτηκα με τα δημοτικά από το 1999. Κατέβηκα τότε στο Δήμο Μανταμάδου και μέχρι το 2002 ήμουνα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανταμάδου. Κατέβηκα και τότε ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων και προτιμήσεων των μελών του συνδυασμού, συνεννοηθήκαμε όλοι, όπως είπε και ο στρατής, και κάναμε ένα διακομματικό συνδυασμό του Μανταμάδου για 4 χρόνια. Από την 1η-1η του 2003 ήμουν δήμαρχος του Μανταμάδου μέχρι 31-12 του 10, δύο τετραετίες. Και τότε ο συνδυασμός στον οποίο ήμουνα μπροστά ήταν διακομματικός από όλα τα κόμματα. Τώρα είμαι αντιδήμαρχος Μανταμάδου με τον ενιαίο Δήμο Λέσβου. Όχι μόνο Μανταμάδου, είμαι μέχρι και Μόλιβο και Πέτρα. Ήμουν και εδώ, αλλά τώρα δεν είμαι, μπήκε άλλος εδώ. Είμαι πρόεδρος του γεροκομείου εδώ της Αγίας Παρασκευής και είμαι και πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ. Και σε αυτό το συνδυασμό του Γαλινού που συμμετείχα ήταν ένας διακομματικός συνδυασμός. Ήρθαμε τώρα στο σπάσιμο του Δήμου. Δύο Δήμοι. Εγώ δεν σας κρύβω, έκανα προσπάθεια, έντονη προσπάθεια, η Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου να πάει στη Μυτιλήνη. Αλλά δεν το καταφέραμε. Είμαστε εδώ. Δεν το κάνω για τίποτα άλλο, γιατί ξέρω εγώ, ναι, εγώ από μωρό ξέρω, ο Μανταμάδος ήταν με τη Μυτιλήνη, εκεί είχε δούνε λαβήν, σε όλα τα θέματα. Από αυτό και μόνο. Και αυτό πιστεύουν και οι μανταμαδιώτες όλοι δηλαδή. Και τα άλλα τα χωριά. Τώρα λοιπόν έσπασε ο Δήμος, ή έπρεπε να φύγω, γιατί για να κατέβω για δήμαρχος, παρόλο που είχα πάρα πολλές προτάσεις και πιέσεις, δεν μπορούσα, δεν ήθελα, γιατί και λεφτά θέλει και τα χρόνια μου τα έχω, ίσως πρέπει κάποιος μικρότερος, ή έπρεπε να φύγω, να αποχωρήσω ή να κατέβω με ένα άλλο συνδυασμό. Δεν σας κρύβω ότι με πλησιάσαν λίγο πολύ όλοι. Και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Αυτά που σας είπε πιο μπροστά ο στρατής ήταν αυτό που με έκανε να πάω με το συνδυασμό του στρατή. Λέω, ο στρατής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα καταλαβαίνω. Έχω σχεδόν 20 χρόνια πανικατεύω με αυτά. Με τα υπουργεία πάλι τρέξε κάνει. Και κατάλαβα ότι ο στρατής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει το Δήμο, μιας είναι καινούριος,
είναι άσπρο χαρτί, μπορείς να το ζωγραφίσεις όπως θέλεις. Δεν έχει, ας πούμε, κατεστημένα παλιά οι ομάδες, ξέρω εγώ, υπαλλήλους, κλίκες μέσα, όπως έχει. Έχουν άλλοι παλιοί δήμοι. Μπορεί λοιπόν να το οργανώσει από την αρχή καλά. Δεύτερον, έχει τις γνώσεις, τις διασυνδέσεις και τη μόρφωση, αλλά και την εμπειρία να προχωρήσει κάτω. Υπουργεία, ΕΟΚ, περιφέρειες, γραμματείς, μπορεί να προχωρήσει, να διεκδικήσει και να πάρει για το Δήμο. Πράγμα στο οποίο εμείς σαν Δήμος Μανταμάδου ούτε καν το σκεφτόμαστε, δεν είχαμε. Ούτε και ο Δήμος Μυτιλίνης τότε που κάναμε συμβάσεις μαζί που ήμουν δήμαρχος μπορούσε να κάνει. Αλλά και τώρα βλέπω και ο Δήμος Λέσβου ο Γαλλινός γίναν προσπάθειες, αλλά δεν βλέπω ότι είχαμε ένα άνθρωπο που να έχει τις γνώσεις στη στρατή και τις ικανότητες τις εκτιμώ. Τώρα το γνώρισα, δεν το ξέρω, δεν τον ήξερα. Έκανα αυτή την εκτίμηση και πήγα μαζί του. Ανεξαρτήτως κόμμα. Από αλλού προέρχεται ο στρατής. Εγώ τα κόμματα είμαι υπεράνω των κομμάτων. Τα έχω ξεπερασμένα. Τα έχω χορτάσει από εκεί, από εδώ. Δεν είμαι κανένα κόμμα. Λοιπόν, γι' αυτό είπα με τον στρατή να κατέβω μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτός να βάλει τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει να προχωρήσει κάτω. Αυτά τα είπε τώρα τα προγράμματα για τον τουρισμό. Πρέπει να κινηθείς, να τα κάνεις αυτά. Έχεις ικανότητες να τα κάνεις. Εμείς από εδώ, οι άλλοι, έχουμε την εμπειρία των 20 χρόνων. Μπορούμε να το βοηθήσουμε στην καθημερινότητα. Μπορούμε να το βοηθήσουμε στη λάντζα του Δήμου. Εδώ, να εξυπηρετούμε άμεσα τον κόσμο να βοηθήσουμε. Έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τη θέληση, βραχυκυκλώναμε στον ενιαίο Δήμο τον έναν που για να πάρεις μια έγκριση. Ο αντιδήμαρχος περιοχής, κάθε περιοχής δεν έχει ένα ευρώ να διαχειριστεί. Όλα πάνε από τη Μυτιλίνη. Πας να κάνεις κάτι, η επιτροπή έτσι είναι, δεν το γράψεις ξαλά, πάρ' το πίσω, κάνε το από εδώ, από εκεί, τα βραχυκυκλώνουν. Στέλνεις να κάνεις μια δουλειά και πληρώνεται ύστερα από 2 χρόνια. Δεν πάει έτσι να πούμε, δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να αλλάξει, πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή. Εγώ τότε που ήμουν δήμαρχος Μανταμάδου τα αντιμετώπιζα αυτά, αλλά μέσα σαν ανεξάρτητος δήμος κάναμε αυτό που θέλαμε εμείς. Κι αν σκαλώναμε σε εμπόδια νομικά και τέτοια, παίρναμε και μια απόφαση στο τοπικό συμβούλιο και λέγαμε στους υπαλλήλους που βάζανε εμπόδια, κύριοι, εντέλεστε να κάνετε αυτό, πάρτε διαταγή, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει το Δημοτικό Συμβούλιο την ευθύνη και το κάνει. Αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει. Αυτά θα κοιτάξουμε εμείς και ο στρατής θα πρέπει να κοιτάξει Αθήνα και Ευρώπη να μπορέσει να προωθήσει το Δήμο. Να κάνουμε κάτι καινούριο δηλαδή για να ανεβεί η περιοχή μας. Αυτά είχα να πω. Άλλωστε δικαιούνται και τούτα τα χωριά. Εγώ το λέω ότι τούτη η περιοχή της Λέσβου ήταν παραμελημένη. Και η Αγία Παρασκευή και ο Μανταμάδος και η Άργενο. Όλα αυτά ήταν παρεμελημένα τα χωριά. Πιο πολύ ήταν η Μυτιλινή γύρω-γύρω, ήταν κοντά στην εξουσία, είχαν και καλύτερη περιποίηση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο αν ο κόσμος βοηθήσει το συνδυασμό και μπορεί να μπει στη διακυβέρνηση, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του Δήμου. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μαζί είναι ο από αριστερά είναι ο Τάσος Υποκράτους, ο οποίος είναι πρόεδρος στην κοινότητα παρακύλων και είναι στο συνδυασμό. Είναι η Χρυσούλα Ιζωγράφου, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος στον νυν Δήμο και εργάζεται στο κέντρο υγείας Πολυχνήτου και είναι στο συνδυασμό. Αυτή τη φορά ο συνδυασμός θα υπάρχουν 2 ψηφοδέλτια που αφορούν το. Θα υπάρχει το κοινοτικό, δηλαδή οι κοινότητες θα αποφασίσουν σε ξεχωριστή εκλογή ποιους θα εκλέξουν σαν κοινοτικούς συμβούλους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει το δημοτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο. Θα είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο θα βγάλει το δήμαρχο. Και τους δημοτικούς συμβούλους βέβαια. Και για τις 2 εκλογές θα υπάρχει απλή αναλογική.
στα χωριά κάτω από 300 κατοίκους το ψηφοδέλτιο είναι υποχρεωτικά ενιαίο. Δηλαδή η Νάπη δεν μπορεί να κατεβάσει που είναι κάτω από 300 κατοίκους, ή Άργενος που είπαμε, Λαφιώνα και τα λοιπά, δεν μπορούν να κατεβάσουν πάνω από 2 ψηφοδέλτια. Πρέπει υποχρεωτικά να μπουν σε ένα και από εκεί θα βγει ο πρόεδρος του χωριού. Στο δικό μας το χωριό που είναι παραπάνω μπορούν να κατέβουν παραπάνω συνδυασμοί για την κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Θα είναι απλή αναλογική, ό,τι ποσοστό πάρει ο κάθε συνδυασμός θα βγει στο κοινοτικό συμβούλιο και από εκεί θα βγει ο πρόεδρος της κοινότητας.